το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και οι δομές της έρευνας και της τεχνολογίας. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Τσαμαδιάς, που είναι καθηγητής του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Έχει τρέξει για αυτή τη διαδικασία. Καλησπέρα κύριε Τσαμαδιά. Καλησπέρα κύριε Μπούτσινε, κύριε Στεριόπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ακούμε κύριε Τσαμαδιά. Τι θέλετε να συζητήσουμε? Να συζητήσουμε αν ήταν εύκολο, δύσκολο και αν όλα αυτά που ακούστηκαν στο παρελθόν ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές στρατιωτικές νομοθεσίες που θα δημιουργούσαν κάποια κολλήματα, αν τις έχουμε λάβει υπόψη μας, έχει τελειώσει δηλαδή η διαδικασία? Έχουν περάσει οι εγκαταστάσεις της πρώην ΠΑΒΥΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας? Ακούστε, αυτό το θέμα θα πρέπει να το δούμε ως ένα στοιχείο μιας ευρύτερης στρατηγικής η οποία έχει σχεδιαστεί εδώ και 3 περίπου χρόνια με πρωτοβουλία του κυρίου Σταϊκούρα και στην εκπόνηση της οποίας έλαβαν μέρος αρκετοί, θα έλεγα, ειδικοί καταγόμενοι από τη Φιώτιδα. Η στρατηγική αυτή έχει 3 στόχους. Ο ένας στόχος ήταν να μπει η Λαμία ουσιαστικά στον εθνικό χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος ήταν να μπει ουσιαστικά η Λαμία στον εθνικό χάρτη έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και κοινοτομίας. Και ο τρίτος στρατηγικός στόχος ήταν να δημιουργηθούν σοβαρές υποδομές για την οργάνωση και τη λειτουργία με διεθνείς προδιαγραφές των σχετικών θεσμών. Τώρα, το θέμα της ΠΑΒΥΠ προφανώς εντάσσεται στον τρίτο εκ των στρατηγικών στόχων. Πράγματι, ο κύριος Σταϊκούρας προχθές, όπως σας γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του, υπέγραψε τη μεταφορά χρηματικών πόρων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να καλυφθεί το κόστος μεταφοράς υποδομών στρατιωτικής φύσης στην περιοχή της πρώην ΠΑΒΥΠ, έκτασης των 119 στρεμάτων. Έτσι είμαστε, κάναμε μάλλον το τελευταίο αποφασιστικό βήμα πριν το τέλος. Το τέλος θα είναι με την υπογραφή των συμβολέων μεταβίβασης των 90 στρεμάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να γίνουν υποδομές σε τη Σχολή Θετικών Επιστημών και τα 29 ή 20 στρέμματα θα παραχωρηθούν στο Δήμο Λαμιαίων ως ενδιάμεσο αποδέκτη και με τελικό αποδέκτη το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία αποκτούν ρίζες πλέον στη Λαμία. Και η εξέλιξη αυτή θα έχει θετικές επιδράσεις, όπως υποστηρίζει η επιστήμη και οι εμπειρικές μελέτες, στη χώρα, θα έχει θετικές επιδράσεις στη χώρα, στην κεντρική Ελλάδα, την περιφέρεια Στερεάς και τη Λαμία. Μάλιστα. Πρόκειται, κατά την άποψή μου, για μία από τις τρεις μείζονες παρεμβάσεις που έχουν γίνει μεταπολιτευτικά στην περιοχή, για να μην πω μεταπολεμικά. Μάλιστα. Είναι οι οδικοί άξονες, ναι. Ένας, το περιφερειακό νοσοκομείο 2, και ο τρίτος μείζον στόχος είναι να καταστήσουμε τη Λαμία έδρα θετικών επιστημών και τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας. Κύριε καθηγητά, και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται βήματα. Σας... Και αν έχουμε χρόνο μπορώ να σας πω... Θα το αναπτύξουμε... Θα πούμε κάποιες ειδήσεις. Θα το αναπτύξουμε και σε άλλη μας επικοινωνία, γιατί είναι χρόνοι δελτίου, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Εκείνο που μπορώ να σας πω κλείνοντας είναι ότι εντός των ημερών ολοκληρώνεται προεδρικό διάταγμα που προβλέπει 3 τμήματα έρευνας με έδρα τη Λαμία. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και τους τίτλους. Βεβαίως. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι.
είναι η υπολογιστική οικονομική ανάλυση και περιφερειακή ανάπτυξη. Το άλλο αντικείμενο είναι υπολογιστικές εφαρμογές για την ασφάλεια και τη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, και εκεί συζητείται και συνέργεια με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Και η τρίτη κατεύθυνση είναι υπολογιστικές εφαρμογές για την ενέργεια και το περιβάλλον. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Κύριε Τσαμαδιά, σας ευχαριστούμε για την πλήρη ενημέρωση. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά τουλάχιστον από την μία όψη του νομίσματος τώρα, Γιώργο, γιατί πιθανόν υπάρχουν και άλλη όψη του νομίσματος, η οποία μάλλον έχει ενστάσεις στο τι μπορεί να παραχωρηθεί ο στρατιωτικός.